Αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας πάντοτε και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, αξιονόμεθα και συγκεντρωνόμεθα εις τον ιερόν τούτον χώρο, διαναλάβαμε από τον Θεό χάριν ουράνιον, να λάβουμε από τον Θεό την ευλογία Του και τη σκέπη Του, διότι χωρίς τον Θεό δεν δυνάμεθα να πράξουμε ουδέν, και έχουμε στην συνέχεια των κηρυγμάτων μας να ειδούμε κάτι το πνευματικό πλέον, το οποίο μας αξιώνει ο Θεός να έχουμε ως βάση στη ζωή μας για να σωθούμε. Η σοφία του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι το κήρυγμα το σημερινό. Η σοφία του Θεού. Πλην όμως, προτού εισέρθουμε εις το θείο κήρυγμα, έχουμε να αναφέρουμε ορισμένα γεγονότα αυτής της εβδομάδος. Τες 29 του μηνός Νοεμβρίου και η ώρα 12 τα μεσάνυχτα και ένα λεπτό, ξεσηκώθηκε η κόλασης ολόκληρος για να φανίσει τα τέκνα των Ελλήνων. Δεν ομιλούμε για τα τέκνα του άλλου κόσμου, και εκείνα παιδιά του Θεού είναι. Καλόν ήταν να έχουν την ορθόδοξη πίστη, πλην όμως η ορθόδοξος πίστης είναι το καύχημα και το στερέωμα και το άλας όλων των άλλων οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουμε εμείς μόνο στον Θεό, πιστεύουν και άλλα έθνη και άλλες γλώσσες και άλλοι λαοί. Πλην όμως την Ορθοδοξία, την οποία ο Θεός εκήρυξε στον κόσμο και παρέλαβαν οι μαθητές Του, και από τους μαθητάς Του εφθάσαμε ενός αυτήν τη στιγμή, την Ορθοδοξία μας αξίωσε να την έχουμε εμείς. Τα τέκνα λοιπόν του κόσμου ολοκλήρου και τα τέκνα των Ελλήνων δυστυχώς τα ξεσήκωσε εν ένα διαβολόπεδο. Ένα παιδί του διαβόλου, ένας πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος είναι αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει επί της γης όταν το επιτρέψει ο Θεός. Το είπαμε, το αναφέραμε και ως επιστέγασμα των όσων έχουμε πει θα πούμε μόνο μία φράση, ότι προ 25 ετών περίπου ένας Ευρωπαίος ηγέτης, ο Χέρνι Σπακ, εάν τον ενθυμούνται οι ακροατές οι οποίοι θα ακούσουν και τούτον το θείο κήρυγμα, ή το Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ. Αυτό σε μια στιγμή απογνώσεως και απελπισίας εξέσπασε και είπε, προσέξτε να δείτε ο Αντίχριστος πως ετοιμάζει την έξοδο του από τον κρυψώνα του για να φανερωθεί στον κόσμο και να τον κυβερνήσει τον κόσμο. Τι είπε αυτός? Βαρεθήκαμε τας αποσπασματικάς λύσεις εις τα προβλήματά μας. Βαρεθήκαμε δηλαδή να δίδει ο ένας λύσεις και ο άλλος λύσεις εις το κάθε ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται.
Δηλαδή ο καθένας λέγει τη γνώμη του. Βαρεθήκαμε, λέγει, να τα ακούμε αυτά. Μέσα στο συνέδριο των μεγάλων, των φωτισμένων, της νέας εποχής. Δώστε μας, λέγει, επιτέλους έναν άνδρα, είτε Θεός είναι αυτός, είτε διάβολος, και θα τον ακολουθήσουμε οπωσδήποτε. Δηλαδή περιμένουν αυτοί όλοι να έρθει ο Αντίχριστος. Και εμφανίζεται, παρουσιάζεται, και εκείνοι οι οποίοι έχουν οφθαλμούς και βλέπουν τα σκηνήσεις του, αυτοί προσέχουν, οι άλλοι δεν προσέχουν. Ένας από τους προδρόμους λοιπόν του Αντιχρίστου εμφανίστηκε και στην Δίσμερον, αυτήν χώρα η οποία θα υποφέρει τα πάνδυνα στο πέρασμα του χρόνου, θα υποφέρει τόσα πολλά τα οποία ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να καταλάβει προς το παρόν. Αυτός ο τόπος θα υποφέρει και ήρχισε να υποφέρει από πολλά, από τη θεοκατάρα των μόδα, μόδα εις τα παντελόνια τα οποία φόρεσαν όλων των γυναικών. Πράγμα το οποίο είχαμε πει στα περασμένα δύο κηρύγματα. Μη φοράτε παντελόνια. Μόδα του Αντιχρίστου. Ο Άγιος Νίλος εφανέρωσε και είπε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν θα αναγνωρίζονται όταν θα έρθει ο Αντίχριστος. Μόδα εις τα μαλλιά των ανδρών, σκουλαρίκια εις τα αυτιά τους. Μόδα η οποία εμφανίζεται και ενεφανίστη και εις την Ελλάδα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα και ένα λεπτό, παρουσίασαν αυτοί οι λεγόμενοι κυβερνήτες των μέσων μαζικής εξαθλιώσεως. Μέσα μαζικής εξαθλιώσεως και ψεύδους και αντιστροφής της αληθείας, παραπλανήσεως του κόσμου και κακών εις την κοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι έχοντες τα μέσα μαζικής εξαθλιώσεως του κόσμου, όχι ενημερώσεως, ενημέρωσης δεν είναι, εμάζεψαν όλα τα νεαρά τα παιδάκια, το άνθος της ηλικίας. Ποίησαν αυτοί οι γονείς οι οποίοι είχαν τα τέκνα τον η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, Σάββατο, και η ώρα μία και ένα λεπτό, διαναφωνάζουν όλα, έναν, δύο, τρία, και στα τρία να υψώνουν τη φωνή τους για να καλωσορίσουν ποιον, νομίζετε, ένα διαβολόπεδο από την Αγγλία, γυραιά αλγιδών, όχι αλβιών, γυραιά αλγιδών, αυτή η οποία προξενεί την αλγιδόναν εις τον κόσμο, τους πόνους δηλαδή, τους πόνους. Ενεφανίστηκε ένα διαβολόπεδο στην Αγγλία που ονομάζεται Χάρι Πότερ. Αυτός ο Χάρι Πότερ ομιλεί καθαρός την γλώσσα του διαβόλου και δείχνει καθαρός τα σύμβολα του διαβόλου και τα σημεία του διαβόλου και τα πάντα της κολάσεως. Και ο κόσμος έχει ξετρελαθεί. Δικαίωμα του κόσμου, αλλά η Ελλάδα τη γυρεύει. Η Ελλάδα τη θέλει. Τι ζητούν οι γονείς, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Τι θέλουν τα παιδιά τους, να τα δαιμονίσουν. Ξέρετε ότι έχουμε τις πρώτες πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι όσα παιδιά
ανοίγουν τα βιβλία αυτά τα οποία έγραψαν αυτό το διαβολόπεδο, όλα υποφέρουν από πονοκεφάλους και έρχονται στον Άγιο Γεώργιο. Αρχίσαμε ήδη και τα τρέχουν στους ψυχιάτρους, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα παιδιά τους πλέον το ομολόγησαν τα ίδια τα παιδάκια, αθώα τα παιδάκια. Σου αρέσει ο Πότερ? Μου αρέσει πάρα πολύ. Και διέβασα στα βιβλία του? Βέβαια, τα διέβασα όλα. Και είναι καλά, πάρα πολύ καλά. Και τώρα που το διαβάζεις, τι θα κάνεις? Θα έχω κι εγώ δύναμη να κάνω κι εγώ ό,τι θέλω και να εκδικούμε και τους καθηγητάς μου. Μάλιστα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο οι Έλληνες, οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι, έδωσαν τα τέκνα των τα μεσάνυχτα. Γιατί το μεσανύχτιο? Διότι εκείνη την ώρα βγαίνει ο διάολος. Γι' αυτό το έβαλαν ακριβώς 12 και 1 λεπτό. Και αυτό το σημείο ήταν αρκετό να σοφρονήσει αυτούς τους γονείς. Πλην όμως, μεταβουλημίας όρμησαν επάνω σε εκείνα τα βιβλιοπωλεία και ηγόρασαν, παρακαλώ, τα βιβλία του διαβόλου. 95 εκατομμύρια αντιτύπων σε όλον τον κόσμο, ενώ σε αυτή τη στιγμή που μιλούμε. 90 τόσες χιλιάδες αντίτυπα στην Ελλάδα. Και θα πάνε οι γονείς να αγοράσουν αυτά τα διάβολο βιβλία για να μην καθυστερήσουν από τη μόδα του ποταρισμού. Χάρι Πότερ, όνομα της Αγγλίας, αυτής της Αγγλίας η οποία σκορπίζει τον πόνο σε όλων των κόσμων. Από τη μία είναι η Αγγλία και από την άλλη είναι η Αμερική, οι οποίοι συμμαχούν αναμεταξύ τους εναντίον της ανθρωπότητος και προετοιμάζουν τον ερχομόν του Αντιχρίστου. Στην Αμερική προετοιμάζεται η λεγόμενη βιολογική κάρτα ταυτότητος με δύο αρχηγούς, τον Χίλαρη και τον Γκραζά, δύο μεγάλοι επιστήμονες οι οποίοι ονόμασαν την ανακάλυψη αυτήν την οποία έκανα Λούσιφερ, διάβολος. Αυτή είναι η ταυτότητα την οποία θα δώσει η Αμερική αφού εκβιάσει και την Ευρώπη και αφού ψηφιστεί στον ΟΗΕ και θα αναλάβει να μεταδοθεί ο ΟΗΕ ολόκληρος αυτή η ταυτότητα εις τον κόσμο. Επάνω στην ταυτότητα θα υπάρχουν η ήρυδα του οφθαλμού του ανθρώπου, τα αποτυπώματά του, η φωτογραφία του και όλος ο βίος του. Μικροτσίπ θα υπάρχει επάνω στην ταυτότητα αυτή και όπου κινηθείς, όπου περπατήσεις, θα γνωρίζουν. Ήδη μέχρι τέλος του έτους πρέπει οπωσδήποτε όλη η Ελλάδα να σφραγίσει τα εγωπρόβατα και τους σκύλους και τα πάντα. Και είναι φοβερό το θέμα του το αδερφή μου, διότι αυτό το μικροτσίπ θα τρελάνει όλα τα ζώα και δεν θα έχουμε πλέον ούτε τυρί, ούτε γάλα, ούτε κρέας. Όσοι θα τρώνε από αυτό θα είναι αίτη περισσότερων ευκολία στην ασθένεια η οποία θα δοθεί από τα ζώα στους ανθρώπους. Και λέγει ότι
Οι χτινοτρόφοι πρέπει να προμηθευτούν τα ενότια για τα ζώα τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και η σήμανσή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2003. Αυτό το μικροτσίπ θα προκαλέσει έπειτα ασθένειες στα ζώα αυτά και ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει πλέον ούτε να φάγει από το ζώο αυτό το οποίο δίδει ο Θεός. Φοβερά είναι και πιο φοβερά και παράδοξα με το ότι θεωρείται εκμετάλλευσης με τις ανάλογες υποχρεώσεις το να έχει ένας γέροντας χωρικός έστω και μια γίδα ή προβατίνα στο σπίτι του. Τι εκμετάλλευση έχει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Λίγο γάλα τα έχει για το σπίτι του. Πρέπει να γνωρίζουν, λέγει, όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης πόσο κέρδος έχεις από τα πρόβατα και από τα γίδια και από τις αγελάδες βέβαια, και πάνε έπειτα εις τα σκυλιά, τα οποία για τα πρόβατα και δια τα σέγας και δια τα αγελάδας δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Ποιος διαμαρτυρήθηκε, νομίζετε? Διαμαρτυρήθησαν οι ζωόφιλοι για τα σκυλιά. Αυτοί ξεσήκωσαν, ευτυχώς, ας είναι και αυτοί. Ξεσήκωσαν φωνή διαμαρτυρίας ότι δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να δώσουμε ευθανασία στα σκυλιά. Και γίνεται μία κατάσταση φοβερή, η μόδα λοιπόν, εναντίον του ανθρώπου σε εκείνο το οποίο του δίδει ο Θεός διαναζήσει. Θα σταματήσουμε όμως έως εδώ, διότι τα περισσότερα σκοπός της βάσης, λέγει, των δεδομένων είναι η πρόληψη της μεταδόσεως ασθενειών για να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο. Θα μας φυλάξει, λέγει στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο χωριάτης και δεν γνωρίζει τίποτε, θα σου προφυλάξουμε τα ζώα σου να μην αρρωστούν. Μόλις το ακούσει αυτό ο χωριάτης θα πει ναι, αλλά είναι και το άλλο το οποίο δίδουν αυτοί. Λέγει, εφόσον θα τα δηλώσεις θα σου δώσουμε και χρήματα για να σε προστατέψουμε. Μόλις ακούσει χρήματα ο Έλληνας και φαγητό, τελείωσε. Δώσ' του φαγητό και χρήμα και σου πουλεί και την Ελλάδα σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι μικρό το κακό ότι πουλήθησαν ολόκληρα χωριά στους Γερμανούς και στους Άγγλους και στους Γάλλους, ολόκληρα χωριά. Έφυγαν οι Έλληνες και ήρθαν αυτοί, τους έδωσαν χρήματα και δεν υπάρχει μέσα ίχνος Έλληνος. Όλοι ξένοι. Αυτά είναι τα μαντάτα τα φοβερά τα οποία έχουμε, αδερφοί μου. Δεν θα συνεχίσουμε όμως περισσότερο. Έχουμε κάνει κηρύγματα επ' αυτού του θέματος. 4 δια την ταυτότητα, 2 δια τα παντελόνια και όποιος έπιασε, έπιασε. Εκείνος ο οποίος δεν θέλει να πάρει, δεν θα πάρει ποτέ του. Εκείνος ο οποίος λέγει ότι αυτά είναι παλαιάς εποχής. Εκείνος ο οποίος λέγει αυτά είναι περασμένα, αυτός θα ασπαστεί και τον Αντίχριστο χωρίς διαμαρτυρία, θα ασπαστεί και τα όσα έρθουν επάνω στην ανθρωπότητα. Και πηγαίνουμε για να δούμε εκείνο το οποίο είπαμε, η σοφία του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε το λόγο Του δια τα παιδιά Του, εκείνα τα οποία θέλουν να σωθούν, να αγαπήσουν τον Θεό, διότι οι λύσεις δια να σωθούμε είναι μόνο μία. Να μείνουμε κοντά στο Χριστό μας άχρη τέλους. Μείνε πιστός άχρη θανάτου και δώσωσι τον στέφανον της ζωής, λέγει ο Θεός. Μείνε όμως μέχρι τέλους, λέει. Διότι πολλά κακά θα έρθουν στην ανθρωπότητα και ο κόσμος θα λυγίσει, θα πλανευθεί και δεν θα έχει που να στηριχθεί. Εκείνοι μόνο θα ζήσουν που θα είναι κοντά στον Θεό. Δια τη σοφία του Θεού, ο Δαβίδ υπήρξε ένας συνεχής αγών και μία
άλυσης δοκιμασιών. Ο Δαβίδητο βασιλεύς του εβραϊκού λαού και γέννησε ένα παιδί ύστερα από μια φοβερά πτώση την οποία υπέστη. Γέννησε τον Σολομώντα. Ο Σολομών ήταν σοφός και στην εκκλησία μας, στις ακολουθίες, τα ιεράς ακολουθίες και εις εορταζομένους Αγίους ακούμε πάντοτε προφητείας και παροιμίας. Σοφίας Σολομώντος λέγει το ανάγνωσμα, παροιμιών το ανάγνωσμα. Ο κόσμος ακούει αλλά δεν γνωρίζει, εάν δεν ακούσει πώς θα πιστεύσει και πώς θα πιστεύσει εάν δεν κηρυχθεί και πώς θα κηρυχθεί, λέγει ο Λόγος του Θεού, εάν δεν στείλει ο Θεός τα δικά του τα πλάσματα να κηρύξουν. Το κήρυγμα λοιπόν είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Δαβίδ συνέγραψε μετά την πτώση του την οποία υπέστη πτώσεις φοβερά. Πλην όμως ζήτησε το έλεος του Θεού και έγραψε το ψαλτήριο. Μεταξύ δε των ψαλμών αυτών υπάρχει και ο πεντηκοστό ψαλμός, τον οποίον πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας και να διδάξουμε και στα παιδιά μας να τον γνωρίζουν αυτόν τον ψαλμό. Να διδάξουμε στα παιδιά μας όχι τον Πότερ, αλλά τα του Θεού. Να τα μάθουμε να απαγγέλουν την Κυριακή προσευχή την οποία ανεδίδαξε ο Θεός, το Πάτερ ημών. Να μάθουμε τα παιδιά μας να απαγγέλουν το σύμβολο της πίστεως. Να μάθουμε στα παιδιά μας να απαγγέλουν των πεντηκοστών ψαλμών του Δαβίδ. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Ο γιος του Σολομών λοιπόν, η ζωή του υπήρξε γαλήνιος, ειρηνική. Συνέγραψε τα λεγόμενα παροιμίας, παροιμιών το ανάγνωσμα. Το βιβλίο είναι βιβλίο οικοδομής και καθοδηγήσεως. Εκείνος ο οποίος ακούει αυτά τα λόγια οικοδομείται, αδερφοί μου. Οικοδομείται πνευματικός, διότι η ζωή μας μόνο μία είναι. Εάν ζήσουμε πνευματικός, εάν ζήσουμε σαρκικός, δεν πρόκειται να δούμε παράδεισο. Όποιος ανέβει προς τους ουρανούς, αυτός θα σωθεί. Δηλαδή η πνευματική ζωή του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία θα τον οδηγήσει στον παράδεισο. Είσαι πνευματικός άνθρωπος, κερδίζεις τον Θεό. Είσαι σαρκικός, κερδίζεις την κόλαση. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει ο καθένας να ερωτήσει τον εαυτό του. Ανέβηκε ποτέ στο θρόνο του Θεού? Έζησε πνευματική ζωή? Είναι άνθρωπος ο οποίος ζει τον Θεό? Τότε ναι. Εάν όχι, έχει χάσει όλων των βίων του. Κερδίζει εκείνον το οποίο του είπε ο Θεός. Εάν κερδίσεις όλων των κόσμων και χάσεις την ψυχή σου, τι εκέρδισες, τι σου έμεινε? Εγγράφησαν λοιπόν η σοφία του Σολομώντος και επαριμίε δια την ωφέλεια όλων εκείνων οι οποίοι εις κάθε ηλικία και εις κάθε τόπο επιθυμούν να διαφωτιστούν και να καθοδηγηθούν. Το να διαφωτιστείς πνευματικός είναι δώρον Θεού. Το να σε καθοδηγήσει ο Λόγος του Θεού είναι έτερο δώρον του Θεού. Δηλαδή να τον ακούσεις το Λόγο του Θεού και βάσει το Λόγο του Θεού να οδηγήσεις τα βήματά σου. Συμβουλές οποίες παρέχει ο Σολομώνης τας παροιμίας απευθύνονται προς πάντας ανθρώπους. Ιδιαιτέρως όμως
προς τους ακάκους ανθρώπους, τους ταπεινούς, τους απλούς. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν, λέγουν γράμματα σοφία, αυτοί δεν πρόκειται να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Αυτά λέγουν για μας είναι παραμύθια. Απορρίπτουν αυτά τα οποία ο Θεός λέγει, διότι τούτα λέγει δεν είναι για μας. Για ποιους είναι? Για τους καθυστερημένους, λέει. Εφόσον αυτοί γνωρίζουν τα πάντα και δεν γνωρίζουν τον Θεό, ακριβώς δεν έχουν και το Πνεύμα το Άγιο. Προς τους απλούς ανθρώπους απευθύνονται τα λόγια αυτά των παροιμιών και της σοφίας Σολομώντος και αποσκοπούν στο να οπλίσουν με νόηση και ευφυΐαν, να καταλάβουν δηλαδή ο κόσμος, να νοήσει ο κόσμος και να πορευθεί προς την εξυπνάδα πλέον. Έξυπνος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να σώσει την ψυχή του. Εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να φάει και να πιει στον τον κόσμο, όπως τα ζώα, δεν πρόκειται να δει παράδεισο. Διότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο, ούτε απεισχόλησε τη ζωή του ουδε μίαν ημέρα ο Θεός. Ο Θεός είναι ανύπαρκτος δι' αυτό. Οι άπειροι, εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ουδε μίαν πείραν περί πνευματικής ζωής, είναι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν πάντοτε εις το σκότος της αγνωσίας. Άγνοια σημαίνει θάνατος, άγνοια σημαίνει απώλεια, άγνοια σημαίνει να μην έχεις μπροστά σου το δρόμο ο οποίος σε οδηγεί προς τη σωτηρία. Οι ακέραιοι ως επεριστερέ μπορούν να γίνουν δια της μελέτης των παροιμιών και των συμβουλών του Σολομώντος φρόνιμοι ως όφης. Και είναι τούτο το οποίο ακριβώς παρακολουθούμε, ότι η περιστερά έχει πάντοτε την αθωότητα. Ο όφης το φίδι σε βλέπει και φεύγει. Εάν του επιτεθείς, θα σου επιτεθεί. Δι' αυτό πάντοτε ο Κύριος μας λέγει τούτα, γίνεστε ακέραιοι, λέγει, όσοι περιστερέ, και γίνεστε, λέγει, πάντοτε φρόνιμοι όσοι όφης. Το φίδι φεύγει για να σωθεί και αυτή η φρονιμάδα του φιδιού σου λέει και σένα. Φεύγε, λέγει, για να σωθείς. Φεύγε τους κακούς ανθρώπους για να σωθείς. Μην μείνεις κοντά τους, διότι θα χάσεις την ψυχή σου. Οι άπεροι από την πνευματική ζωή είναι περισσότερον από πάντας οι νέοι, τα νέα τα παιδιά. Αυτά είναι τα άπειρα. Αυτό το βρέφος το οποίο πήγαινε χθες η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, γνώριζαν τι έκανε το χρυσό μου αυτό το παιδάκι. Εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη ενώπιον του Θεού δεν είναι το παιδάκι. Είναι ο πατέρας που το οδήγησε εκεί. Ο πατέρας, ο ανόητος πατέρας. Αντί να το οδηγήσει κοντά στο Θεό, το οδήγησε στο διάβολο. Τι φταίει το παιδάκι? Οι άπειροι νέοι, λοιπόν, αυτοί είναι και η σημαντική και η πλέον κεντρική έννοια των λόγων των οποίων έχουν η σοφία Σολομώντος και παροιμία. Οι ορμητικοί νέοι, οι οποίοι θα αντλήσουν αίσθηση και έννοια και θα αποκτήσουν την πείρα και τη σοφία των γερόντων όταν ακούουν τον Λόγο του Θεού. Αυτοί θα γίνουν ναι μεν αθώοι εις την πονηρία, αλλά και εις την σκέψη θα είναι πάντοτε με πείραν, διότι θα ακούσουν Λόγον Θεού. Επαρημία είναι γάλα το οποίο δίδει ο Θεός ο ίδιος.
Είναι και στερεά τροφή η οποία ικανοποιεί την ώριμη ηλικία. Για τα νέα τα παιδιά είναι γάλα, για τους ωρίμους είναι στερεά τροφή. Και αυτήν την τροφή όταν τη λαμβάνουν οι ώριμοι στην ηλικία, οικοδομούν και τα τέκνα των. Οι σοφοί και οι νοήμονες θα αποβούν σοφότεροι και συνετότεροι. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν γράμματα θα γίνουν πιο καλύτεροι όταν ακούουν το Λόγο του Θεού, την σοφία του Θεού. Θα προσφέρουν σοφά συμβουλά σε κάθε περίσταση και θα δίνονται τα σκοτεινά και τα δυσνόητα να τα ερμηνεύουν ορθώς και επακριβώς για να μην πέσουν στην πλάνη των αιρέσεων. Διότι καραδοκεί ο διάβολος να δώσει στον άνθρωπο να νομίζει ότι τα γνωρίζει όλα. Πλην όμως δεν γνωρίζει τίποτε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θέλει βοήθεια για να στερεωθεί. Ο Σολομών, ο οποίος έγραψε την σοφία του, λέγει τούτα τα λόγια. «Παριμίε Σολομώντος Ιού Δαβίδ όσε βασίλευσεν εν Ισραήλ». Στο βιβλίο λέγει αυτό των παριμιών, παρέχονται παριμίε, περιέχονται παριμίε και τα σοφά αποφθέγματα του Σολομώντος του Ιού του Δαβίδ, ο οποίος βασίλευσεν στο Ισραηλιτικό λαόν, στο έθνος των Εβραίων. Οι λόγοι του είναι μεστοί σοφίας, είναι γεμάτοι από σοφία τα λόγια του, με σύνεση και φωτισμόν Θεού και αποτελούν κανόνας δια την ζωή του Ισραήλ, δια τους Εβραίους, αποτελούν κανόνας. Και εις εμάς οι οποίοι εδέχθημε το φως του αληθινό, το οποίο οι Εβραίοι τον απεμάκρυναν, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ονομάζει εμάς νέον Ισραήλ, ο νέος Ισραήλ. Είναι αληθινή ευλογία οι συνετοί και σοφοί άρχοντες δια ένα έθνος. Πηγαίνει ο σοφός Σολομών και λέγει, θέλεις ένα έθνος να είναι καλό, ενάρετο, να προοδεύει, να φωτίζει την οικουμένη. Πρέπει να κοιτάξεις πρώτα, λέγει, τους άρχοντας. Και για να είναι οι άρχοντες, λέγει, σοφοί και συνετοί, λέγει, τότε προοδεύει το έθνος. Εμείς τι έχουμε τα σήμερα σε αυτά, αδερφοί μου? Έχουμε ένα κονταροκτύπημα. Να κρατούν δύο άνθρωποι, δύο κοντάρια και να χτυπάω ένα στον άλλο. Να υβρίζει ο ένας τον άλλο, να κακολογεί ο ένας τον άλλο, να διασύρει ο ένας τον άλλο εις την σκέψη του λαού, δια να πάρουν την ψήφο του. Πώς θα μπορέσουν να είναι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι και συνετοί? Δεν έχουν καμία ιδέα από τη σοφία του Θεού. Διένα ένα έθνος, λέγει, άρχοντες, όταν είναι σοφοί και συνετοί, αποτελούν εχέγγυον προόδου υλικής και πνευματικής στην χώρα του. Για να δεις μια χώρα να ευδοκιμεί στον τόπο, και είναι μεγάλο το παράδειγμα το οποίο μας έδωσε ο Πανάγαθος Θεός αυτά στα σημέρας και μας ευλόγησε ο Πανάγαθος Θεός και μας εδίδαξε ότι είναι κοντά μας. Τι συνέβηκε? Στην Αυστραλία, όσοι θα ακούσουν τον λόγο τούτον του σημερινού κηρύγματος, να ευχαριστήσουν τον Θεό, να τον δοξάσουν τον Θεό, διότι ένας αγαρινός, ένας Τούρκος, ο οποίος ήτο λέγει παγκόσμιος πυγμάχος, πυγμαχία, δεν τον ενήγησε κανένας, και εμφανίστην ένα Ελληνόπουλο. Και όταν το είδε, άρχισε ο αγαρινός να υβρίζει τη μητέρα του, να υβρίζει τον ίδιο, να υβρίζει την οικογένεια του, να υβρίζει τη σημαία του, να υβρίζει το έθνος του,
«Θα σε λιώσω», του έλεγε τώρα. Και εκείνο το παιδί, ο Θεός να το φυλάει και οι γονείς που το γέννησαν, δεν απήντησε τίποτε. Ανωτερότης και πολιτισμός των Ελλήνων και βαρβαρότης και εσχρότης εκ μέρους των αγαρινών των Τούρκων, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν την Ελλάδα. Και εμείς τους βάζουμε στην αγκάλι μας, έλατε μες στην αγκάλι μας, έλατε μες στην αγκάλι μας, τα φίδια στην αγκάλι μας για να μας φάνε τα φίδια. Οπωσδήποτε, αν εξευγενιστεί αυτό το έθνος, θα είναι κατόρθωμα του Σταυρού του Χριστού. Αν εξευγενιστεί. Αλλά δεν εξευγενίζονται αυτοί, πρόκειται περί εκείνης της παροιμίας την οποία λέγουμε στην Κύπρο, εμείς οι οποίοι πάθαμε. Ο Τούρκος γεφύρει κι αν γεννή, λέει, από πάνω του μην περάσεις, γιατί την ώρα που θες από πάνω θα πέσει. Εμείς θέλουμε να τους εξευγενήσουμε και τους δίδουμε τα πάντα, γιατί δεν ξέρουμε γιατί θα τους δώσουμε. Τι λέγουν τα κρυφά. Τα κρυφά λέγουν τη μισή Ελλάδα να πεπάνω στην βόρειο πλευρά και το μισό Αιγαίο. Ήθε να μην δούμε αυτά τα πράγματα, διότι είναι πολύ λυπηρά δι' όσους θα κατοικούν αυτόν τον κόσμο και αυτήν τη χώρα. Αυτό λοιπόν το Ελληνόπουλο, όταν εισήλθε μέσα στο στάδιο της πάλης, το εβοήθησε ο Θεός. Εκείνη σιωπή του και η ανωτερότης του εδίδαξαν ότι η Ελλάδα είναι το έθνος του φωτός. Και όταν εισήλθε μέσα εκεί, μέσα στην πάλη, όπως ο Λιέος, ο οποίος κατετροπώθη από τον Νέστορα, και όπως ο Γολιάθ κατετροπώθη από τον Δαβίδ, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτό το πλάσμα του Θεού, διότι δικό του είναι ο Θεός, το έμπλασε και αυτό, παρόλη την αγριότητα, παρόλη την ασέβεια, παρόλη την εσχρότητα την οποία έδειξε απέναντι σε εκείνο το παιδί, με ένα χτύπημα τον άφηκε ανίσχυρον να σηκωθεί από χάμου. Και κατετροπώθη ο Γολιάθ και επανηγύρισε η Ελλάδα μας. Όσοι είδαν εκείνον το θέμα, εδόξασαν τον Θεό. Βέβαια, ένα το έλειπε του παιδιού. Ένα το έλειπε, το οποίο λίγοι θα το έχουν επισημάνει. Εάν εσήκωνε το χεράκι του και έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη ομολογία στον κόσμο. Βέβαια, τον εβοήθησε ο Θεός και εκεί έπρεπε να στρέψει αμέσως την προσοχή του. Ο Θεός το εβοήθησε, διότι ο Θεός βοηθεί την Ελλάδα μας. Δεν τη θέλει να ταπεινώνεται η Ελλάδα μας. Ο Τίμιος Σταυρός. Δεν μπορεί το Μεσοφέγγαρο να κατατροπώσει τον Τίμιο Σταυρό. Όταν ο Θεός έδειξε στον Μέγα Κωνσταντίνο την δύναμη του Σταυρού, τι είναι ο Σταυρός, του το έδειξε στον ουρανό εν μέση μεσημβρία. Του έδειξαν και του έλεγαν «Εν τούτο νίκα». «Μόνο με αυτό θα νικάς», του έλεγε. Και νίκησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και έγινε ο Άγιος της Εκκλησίας μας μετά από πολλά τόσες τα οποία είχε προηγουμένως. Όταν μάλιστα συνδυάζουν, λέγει, αυτοί οι αρχηγοί οι οποίοι κυβερνούν ένα έθνος, συνδυάζουν σοφίαν και θεοσέβιαν. Ποιο θα ρωτήσουμε τώρα να μας μιλήσει. Κάποτε μου είπε ο Σεβασμιότατος, όταν ζούσε ο προηγούμενος, όχι τούτος που έχουμε τώρα, τον Δανιήλ, ο Γεώργιος, όταν ζούσε ο Γεώργιος, μου λέγει θα πας στο τάδε γυμνάσιο, διότι σήμερα είναι αρχή των μαθημάτων, να πεις δυο λόγια εκεί. Και σε ένα άλλο γυμνάσιο μια άλλη φορά. Όταν πήγα εκεί, ερώτησα εκείνα τα παιδιά, θέλω να μου πείτε, η σοφία που θα διδαχθείτε
εις το σχολείο και τα γράμματα που θα μάθετε. Ποιος έχει την αρχή και τι λέγει δια σέναν ο οποίος θα σπουδάσεις. Ουδής απάντησε. Ουδής η δυνήθη να απαντήσει, διότι δεν τα διδάσκουν τα παιδιά, δεν φταίνε. Ενώ τι λέγει το Ευαγγέλιο, τι λέγει ο Σολομών. Αρχή σοφίας λέγει φόβος Θεού. Αυτό δεν μπόρεσε να μου το πει κανείς. Ούτε στο ένα γυμνάσιο που επήγα, ούτε στο άλλο. Αρχή σοφίας φόβος Θεού. Να φοβάσαι τον Θεό. Τότε είσαι σοφός. Εάν δεν έχεις τον φόβο του Θεού, είσαι άφρον. Δεν είσαι σοφός. Όταν μάλιστα συνδυάζουν λέγει σοφίαν και θεοσέβιαν, τότε είναι στόλισμα δια των λαόντων και σύμβουλοι πολύτιμοι δια την ειρηνική και δημιουργική ζωή των. Αυτοί οδηγούν το έθνος εις την πρόοδο και εις την σωτηρία. Γνώνε σοφίαν και παιδείαν νοήσετε λόγους φρονήσεως. Εγγράφησαν δε παροιμίε δια να αποκτήσει την πραγματική και υπό του νόμου του Θεού εμπνεωμένη σοφίαν εκείνος που τας μελετά. Εκείνος ο οποίος ακούει και την ερμηνεία των. Εκείνος ο οποίος ακούει λόγων Θεού. Τας ακούει και σημαίνει να γνωρίσει θεία και ανθρώπινα πράγματα και την ωφέλιμον δια την ψυχήν παιδαγωγία και διδασκαλία και να εννοήσει τα λόγια δια των οποίων θα αποκτήσει σύνεσιν. Ο συνετός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μετρά τα πάντα και μετά μιλά. Δεν είναι εκείνος που τρέχει η γλώσσα του. Εκείνος ο οποίος αρχίζει και δεν σταματάει. Εκείνος ο οποίος γίνεται φλίαρος. Από αυτόν εκ της πολυλογίας ούκ εκφεύξεται αμαρτία. Όποιος μιλά πολύ πέφτει στην αμαρτία. Δι' αυτό λέγει ότι εκείνος που διαβάζει τους λόγους του Θεού έχει ένα μεγάλο δώρο, την σύνεση. Είναι συνετός άνθρωπος. Δεν ανοίγει το στόμα του, δεν τρέχει η γλώσσα προηγουμένως από το μυαλό. Και το έλεγαν οι δικοί μας, οι αρχαίοι, εκείνοι οι οποίοι μας εγέννησαν, μη προτρεχέτω η γλώσσα του νοός. Μην τρέχει η γλώσσα σου προηγουμένως και μετά το μυαλό σου. Το μυαλό πρώτα και μετά η γλώσσα, λέει. Θα αποκτήσει σύνεση και διάγνωση του τι πρέπει να πράττει και πώς να συμπεριφέρεται θεαρέστος. Θεαρέστος. Επαριμία κατεγράφησαν δια να βοηθήσουν των λαών του Θεού εις το πώς να σκέπτεται των λαών του Θεού. Εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, εκείνοι οι οποίοι σέβονται τον Θεό, οι οποίοι φοβούνται τον Θεό. Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριο, λέγει. Αθεόφοβος ανήρ και αθεόφοβος γενή πράττουν τα πάντα, διότι χωρίς τον Θεό επιτρέπονται όλα. Εκείνος ο οποίος φοβάται τον Θεό, τηρεί τα σεντολάς του Θεού. Εάν φοβάσαι τον Θεό, θα τηρήσεις και τα σεντολάς του. Εάν δεν τον φοβάσαι τον Θεό, καταπατάς τα σεντολάς του Θεού. Λες αυτά είναι άχρηστα για μένα. Βοηθούν λοιπόν τον άνθρωπο να ενεργεί θεοφιλός. Να ενεργεί και να σκέπτεται κατά τον νόμο του Θεού. Δια να τον βοηθήσουν ώστε να διακρίνει μεταξύ αγαθού και πονηρού, αληθείας και ψεύδους. Πώς θα καταλάβεις το αληθές και το ψεύδος, την αλήθεια και το ψεύδος, πώς θα μπορέσεις να δεις τον δρόμο του Θεού εάν δεν ακούσεις το λόγο του Θεού. Ή πώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στο δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα. Πρέπει να έχεις τον φόβο του Θεού για να κατανοήσεις εκείνα που σε απασχολούν και σε ενδιαφέρουν.
Εάν δεν κατανοήσεις το Λόγο του Θεού, παρασύρεσαι, όπως παρασύρονται, βλέπετε αυτά στα ημέρα, έχουμε μπροστά μας και μια άλλη δοκιμασία, την οποία ο Πανάγαθος Θεός μας προείπε. Θα δείτε, λέγει, πολλές πλημμύρες. Και δίπλα μας παρασύρονται αυτοκίνητα, παρασύρονται σπίτια, παρασύρονται άνθρωποι και πεθαίνουν, παρασύρονται περιουσίες και χάνονται μέσα από βροχήν, από πλημμύρα, από καταιγίδες οι οποίες δεν οικούστησαν άλλοτε. Και ο άνθρωπος ο οποίος ακριβώς δεν έχει στερεάν την ψυχή του εις το Θεό, παρασύρεται όπως αυτά τα οποία παρασύρει η ορμή των υδάτων. Ο Παύλος στο δοκιμάζει ημάς λέγει τα διαφέροντα είναι είτε η ειλικρινής και απρόσκοπτη σημέραν Χριστού πεπληρωμένη καρπών δικαιοσύνης. Αυτά λέγει ο Θεός. Δέξαστε δε στροφάς λόγων, νοήσετε δικαιοσύνη να λυθεί και κρίμα κατευθύνει. Να είναι ακόμη αυτός λέγει εις θέση να δεχθεί και να αποκρούσει τας προσβολάς αντιθέτων λόγων που λέγονται ή γράφονται με τέχνη και σοφιστία και να εννοήσει ποια είναι η αληθινή δικαιοσύνη, ώστε να είναι εις θέση να εκφέρει δικαίας κρίσης και δικαίας αποφάσεις. Δικαίας κρίσης και δικαίας αποφάσεις. Ένας άδικος πώς θα μπορέσει να δώσει δικαιοσύνη? Ένας ο οποίος δεν έχει φόβον Θεού πώς θα σου δώσει το δίκαιο? Έχουμε αυτή τη στιγμή πολλές πληροφορίες από αθώους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται στα δικαστήρια. Εάν εκείνος ο οποίος δικάζει και δίδει αποφάσεις δεν είναι του Θεού άνθρωπος, πόσοι φυλακίζονται άδικα, πόσοι ύστερα από χρόνια ολόκληρα έρχονται και λέγουν ήταν η απόφασή μας ψεύτικη, όχι αληθινή. Δεν ήταν δικαία, ήταν με αδικία και ύστερα από χρόνια τους βγάζουν από τις φυλακές αθώους λέει ή το αθώος και πέρασαν τα χρόνια του μέσα στις φυλακές. Γιατί? Διότι εκείνος που δικάζει δεν έχει φόβον Θεού. Εκείνος ο οποίος εκδίδει αποφάσεις δεν έχει τον φόβο του Θεού. Δεν έχει τη διάκριση. Ποιος να τον φωτίσει? Ο διάβολος. Εκείνος φωτίζει στην αδικία. Ο Θεός όμως φωτίζει στην δικαιοσύνη. Αληθώς σοφοί είναι εκείνοι οι οποίοι συμπεριφέρονται με πάσαν ευσυνειδησία και περίσκεψη σε κάθε περίσταση. Σε κάθε περίσταση, σε κάθε γεγονός το οποίο τον απασχολεί, δίδει την ακριβή και την πραγματική λύση. Με δικαιοσύνη στα καθημερινά έργα και με ειλικρίνεια που κρίνουν εκάστοτε ορθώς περί του πρακτέου. Εκείνο το οποίο θα γίνει λέγει το δίδουν επακριβώς και αυτό θα γίνει. Είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι εδώ ακάκης πανουργίαν παιδί δε νέο αίσθησιν δε και έννοιαν. Ακόμη εγγράφει το βιβλίο λέγει τον παροιμιών δια να δώσει εις τους απονηρεύτους σύνεσιν και εξυπνάδα. Τα παιδιά μας αδερφοί μου είναι απονήρευτα. Θα επαναλάβω την εικόνα την οποία έδωκαν στον ελληνικό λαό αυτά τα μέσα της μαζικής εξαθλιώσεως. Αυτά τα μέσα τα οποία οδηγούν τον κόσμο εις την αποπλάνηση. Δεν του δίδουν την αλήθεια. Αυτά τα μέσα τα οποία εργάζονται μόνο δια του αργύριου. Φτάνει να του δώσεις αργύρια και θα σου ανατρέψει τον ουρανό και την γη και θα τα φέρει την γη άνω και τον ουρανό κάτω. Σε τέτοια εγκατάσταση να βρίσκονται. Τα άνω κάτω. Τα οποία ακριβώς λέγει η γλώσσα του λαού. Φτάνει να του δώσεις αργύρια. Δώσε του αργύρια. Και αυτό είναι και το τέχνασμα του διαβόλου, ο οποίος επρόδωσε και τον ίδιο τον Θεό. Εγγράφει το βιβλίο αυτό λοιπόν, για να δώσει εις τα απονήρευτα παιδάκια του κόσμου
την εξυπνάδα εις δε των νεαρών κατά την ηλικία να του δώσει συνείδηση του καλού και του κακού. Τι ωραιότερο πράγμα υπάρχει. Τι ωραιότερα παιδεία υπάρχει από αυτή. Να δώσει, λέγει, εις το παιδί του ο πατέρας να του δώσει να γνωρίζει το καλό από το κακό. Δύο πράγματα. Να γνωρίζει πότε είναι καλή η πράξη στην οποία κάνει και πότε είναι κακή. Να δοκιμάζει, λέγει, την καλή των πραγμάτων αντίληψη. Και είναι τούτο ένα σημείο το οποίο ακριβώς πρέπει να απασχολήσει τους γονείς οι οποίοι γεννούν τα τέκνα, τα οποία τους δίδει ο Θεός. Πρέπει να τα οδηγήσουν εις τον παράδεισον, όχι στην κόλαση. Όταν ο Θεός δίδει το παιδί εις τον άνθρωπον, του το δίδει για να το καλλιεργήσει διά τον παράδεισον. Αδερφοί μου, κυβέρνηση χτίσετε, λέγει ο σοφός παροιμιαστής, κυβέρνηση εστί επιστήμη ψυχής περί την άπειρον και άστατον φύσιν των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο λόγος του Θεού σοφίζει τους ακάχους, αυξάνει όμως και την σοφία των σοφών και των συνετών. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Θα μας τα πει στην συνέχεια ο σοφός Σολομών. Πήγαινε κοντά στο σοφό, λέγει, για να γίνεις πιο σοφός. Πήγαινε κοντά σε ένα σοφό για να ακούσεις και να προσθέσεις στην σοφία σου. Διότι αν νομίζεις ότι τα ξέβρεις όλα, θα χάσεις, λέγει, από τη ζωή σου. Οι κατέχοντες γνώσεις πολλάς δεν πρέπει να κομπορημονούν, δηλαδή να υπερηφανεύονται όπως το παγώνι, και να θεωρούν το λόγο του Θεού ως κάτι που δεν τους χρειάζεται. Είναι αυτά τα οποία βρίσκομαι, αδερφοί μου, καθημερινώς μπροστά μας. Τι μου μιλάει, λέγει, για το Θεό, εμένα δεν μου χρειάζονται αυτά. Εγώ δεν τα θέλω τούτα, λέγει. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Ο πραγματικός σοφός αναγνωρίζει την άγνοιά του. Εκείνος ο οποίος είναι σοφός πραγματικά, είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει την άγνοια την οποία έχει. Έχει και αυτός ανάγκη να μάθει περισσότερα αυτά δε που ξέβρει, να τα μάθει καλύτερα και καθαρότερα. Μπορεί να ξέβρεις κάτι από αυτά τα οποία ακούς, μπορεί να ξέβρεις πολλά. Αλλά μάθε τα καλύτερα και καθαρότερα, διότι ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Δια να τα χρησιμοποιείς επί το επισφαλέστερον. Στην ζωή σου, όταν ακούσεις κάτι το οποίο θα σου δώσει ο Θεός, θα το χρησιμοποιήσεις και με περισσότερα ακρίβεια. Η καλή μάθηση πρέπει να είναι συνεχής προσπάθεια της ζωής μας. Κάθε μέρα να προσπαθείς να μάθεις κάτι περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι θέλεις να έχεις την σοφία του Θεού. Εάν δεν αυξάνουμε τα σκαλά στις ωφελείμους γνώσεις μας, θα ξεχάσουμε και αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Εάν αυτή τη στιγμή δεν προσπαθείς να προσθέσεις πάνω στα γνώσεις σου και εκείνα τα οποία γνωρίζεις, θα τα ξεχάσεις. Δεν θα ξέρεις τι θα μιλήσεις σε μια στιγμή. Η καλή και ωφέλιμος γνώσης αποκτάται και αυξάνεται δια της μελέτης των Αγίων Γραφών. Εδώ είναι το μυστικό πλέον, αδερφοί μου, το οποίο ακριβώς το Ιερόν Ευαγγέλιο λέγει πάντοτε: ερευνάτε τας γραφάς και ευρύσετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Μόνον στας Αγίας Γραφάς, μόνο στο Ευαγγέλιο θα έβρεις τη λύση των προβλημάτων σου. Τα λόγια του Κυρίου τελειοποιούν τον άνθρωπο. Αυτά θα τον καθιστούν εν συνεχεία και χρήσιμον εις την κοινωνία. Αδερφοί μου, σοφία του Θεού, το σύνθημα μας. Πρέπει να αναγνώσκουμε τας Αγίας Γραφάς, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη έχει ελλείψεις. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα σε αυτό το χωράφι χωρίς να έχεις θεολογικές γνώσεις.
Μην μπαίνεις μέσα γιατί θα σε κατασκανδαλίσει η συμπεριφορά της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία έχει ατέλειες. Τούτο έπαθεν και ο λεγόμενος Πλεύρης, ο σοφός. Μπήκε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για να έβρει εκεί αυτός που δεν γνωρίζει από θεολογία, να έβρει πράγματα τα οποία να κατηγορήσει την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος του το είπε προηγουμένως, αλλά δεν το κατάλαβε. Του λέγει ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμο, αλλά πληρώσε τον νόμο. Ήρθα λέγει εκεί που σου έδωσα και έγραψες, λέγει εις τον Εβραίον, ήρθα λέγει εκεί που σου έδωσα αυτά, διότι ήταν παιδαγωγός εν κυρίω η Παλαιά Διαθήκη. Σε παιδαγωγούς να δεχτείς τον Θεόν των αληθινών, σου έδωσα ελλείψεις, λέγει ο Θεός. Και τώρα ήρθα, λέγει, για να πληρώσω τα ελλείψεις. Δεν ήρθα να καταργήσω την Παλαιά Διαθήκη, λέγει. Αλλά πληρώσε. Εκείνα τα ελλείπαντα να τα πληρώσω εγώ, λέγει. Και αυτό είναι το σημείο ακριβώς το οποίο μας λέγει σήμερα ο Θεός, να διαβάζουμε, αδερφοί μου, να διαβάζουμε και να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει, αλλά μη πέσουμε σε παγίδα του διαβόλου και να σκανδαλιστούμε, διότι η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλές ελλείψεις. Οι ελλείψεις όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Εκεί υπάρχουν οι Πατριάρχες, εκεί υπάρχουν οι Προφήτες, εκεί υπάρχουν οι Βασιλείς, εκεί υπάρχουν οι Κριτές. Εκεί υπάρχει η Σοφία του Θεού, εκεί υπάρχει ο Δαβίδ, εκεί υπάρχει ο Σολομών, εκεί υπάρχουν όλοι οι μεγάλοι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες. Εκεί υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Εκείνα τα οποία είναι άχρηστα και στην Καινή Διαθήκη δεν τα εδέχθη η Εκκλησία, διότι δεν συνέβαλαν στην σωτηρία του ανθρώπου. Εκείνα τα οποία έγραφαν μετά για να συγχύσουν τον Λόγο του Θεού, οι λεγόμενοι παραχαράκτες, διότι έβλεπαν τον κόσμο και έτρεχε πίσω από τους Ευαγγελιστάς, τον Μαθαίον, τον Μάρκον, τον Ιωάννη, τον Λουκάν, και άρχισαν και αυτοί να γράφουν δικά τους. Αλλά η Εκκλησία τα ξεχώρισε και λέει αυτά δεν είναι δικά μας, λέει. Τα δικά μας είναι εκείνα τα οποία συμβουλεύουν τον άνθρωπο να σωθεί. Αυτά είναι, που είναι αρκετά, λέγει, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Εσύ γράφεις άλλα, του λέει. Και έχουμε και τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια, τα παλαιά εκείνα Ευαγγέλια, τα οποία γράφουν μέσα ορισμένες πράξεις, τις οποίες έγραψαν άσχετοι άνθρωποι, δια των Χριστών, όταν ήταν μωρό το μικρό. Ο Χριστός τι έκανε, και όταν μεγάλωσε λιγάκι τι έκανε. Και όταν θαυματουργούσε το μικρό, το μωρό, ο Χριστός, τα γράφουμε μέσα σε εκείνα τα Ευαγγέλια. Αλλά δεν χρειάζονται δια τη σωτηρία μας αυτά. Εκείνα τα οποία χρειάζονται δια τη σωτηρία μας, τα έγραψαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μετά κήρυξε τον νόμο του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Η σοφία του Θεού ήρθε να είναι μαζί μας, αδερφοί μου. Να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας στην προσευχή μας. Δώσε μας σοφία, Κύριε. Σοφία της αληθείας σου. Να ζήσουμε εις τον παρόντα κόσμο εν τη αληθεία και εις την επουράνιον σου βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.